Βρήκε το φορτίο πάνω στο φανάρι ο ατζέντα. Πόσο πιο ατζαμίς ρε φίλε να είσαι. Για αυτό το φανάρι φίλε που τι είναι φτιαγμένο να πούμε. 32 τόνοι και τα ρίξανε το φανάρι, θέλει να μας τρελάνει. Είναι τόσο φαρετή ρε μεγάλη, για να δούμε. Είναι φαρετή φλαράκι, βγαίνει έξω. Και από τον καθρέφτη φαίνεται. Άρα και θέλει προσοχή εδώ. Φανάρια, πινακίδες, τα δέντρα είναι κοντά. Ρενό, σε κάνουν προσπέραση. Όλο και κάτι θα βρεις. Γι' αυτό κάτσε να πιάσουμε στη μέση. Οπ. Σαμαράκι, κάτσε σιγά σιγά και θα πάρουμε τα αξόνια στο... στη μασχάλη που έλεγε ο ποιητής. Αγορά εδώ δεξιά, ωραία. Μπλοκ βγάλανε και μπλοκ. Τι μπλοκ βγάλανε τώρα. Βγάλανε ένα για το Αμερικάνικο και το Τέξας. Δεν ξέρω αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πολύ καλή δουλειά εκεί. Στις φωτογραφίες είδα... το Τέξας σαν πολιτεία να... Κάτσε γιατί θα πιάσουμε πάλι φανάρι εδώ. Να κοιτάξω μετά στο Google γιατί δεν μου έρχεται τώρα. Το Τέξας πρέπει να είναι μεγαλύτερη πολιτεία από αυτές που παίζαμε μέχρι τώρα. Από αυτές που έχουμε παίξει μέχρι τώρα στο Αμερικάνικο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι νομίζω. Πολύ ωραίο σκηνικό, σιδηροδρομικές γραμμές, χιονισμένες. Πολύ ωραία φάση. Ωραία φίλε. Τζαμάρι ήταν αυτό ρε μεγάλη. Τι σαμάρι αυτό ήταν σχεδόν. Ανάχωμα ρε φίλε, βουνό. Εγώ την έκανα τη βλακία εδώ, έπρεπε να πιάσω απ' έξω, αλλά... Τι του είμαστε ακόμη. Για ρολάρι πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι με το Frosty. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 60 FPS ακατέβατα είμαστε τώρα εδώ και ούτε κολλήματα ούτε τίποτα. Και κολλήματα να έχει με το Frosty δεν είναι από το Frosty. Θα είναι από το παιχνίδι ή από το χάρτη ή από τα mod. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο Grimes. Εδώ γιατί μας έχει το μπλοκ για το διαφορικό. Αφού το έχω αναπενωροποιημένο.
Τι πάθανε ρε φίλε τα λάνια. Τώρα που ξεκινάω εγώ ξεκινάνε και αυτοί, δεν πάμε καλά. Έχει βάλει και την ομιχλάρα τώρα να πούμε, ε. Α, αυτά είναι γούστα. Α, αυτά είναι γούστα φιλαράκι. Μπράβο. Ωραία φίλε. Το σκηνικό είναι τρελό. Ίσα ίσα που προλάβαμε να κάνουμε τη γύρα μας εδώ στην απατή του. Πολύ ωραία μίχλη. Ταιριάζει με το χιόνι φίλε. Να, εδώ θα την πέσουμε μεγάλη. Στην απατή του εδώ θα την πέσουμε. Βάλουμε και λίγο καύσιμο μισό που έχουμε. Και έχει και για ύπνο. Και θα το πάμε μια καλή το πρωί. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε με κόκκινο. Πω ρε φίλε, ο Μίχλη τα σπάει ρε μεγάλη. Κοίτα σκηνικό τρελό. Δεν θα μας πάρει όμως με αυτό το μακρινάρι πίσω, στο Βιτσενάδικο. Κάπου θα τους ντυρμώξουμε. Τρένο, τρένο, ναι φίλε. Άντε πάμε να βάλουμε καύσιμο πρώτα. Και θα δούμε μετά και ύπνο λέει. Εδώ πίσω έχει. Και απέναντι και απέναντι. Μάγκες. Θα μπλέξουμε τώρα. Α. Ωραία φίλε, τσίμα τσίμα πάει πέρασε πάνω, ε.
Γιατί ρε φιλαράκι δεν μας το βγάζει τώρα? Μήπως είναι μεγάλο το φορτίο και δεν το πιάνει? Τέλος πάντων, εμείς εδώ θα την πέσουμε. Την πέσαμε εδώ και έπινε το λίγα, φίλε. Φουλάραμε 380 χιλιόμετρα ακόμη, εντάξει. Εδώ και αυτό εδώ δεν το έχουμε προπατήσει. Αλακούρτι. Καρφί για αλακούρτι, φιλαράκι. Ήρθαμε, ναι, από εδώ ήρθαμε για το... Μπράβο. Χαρά στο κουράγιο που έχουν μερικοί. Δοκιμάζουν μότους συνέχεια. Εγώ μερικές φορές βαριέμαι, φιλαράκι. Εντάξει, τώρα θα μου πεις τι βαριέσαι να παίξεις το παιχνίδι. Το να παίξεις το παιχνίδι δεν το βαριέσαι. Αλλά άμα θες να κάνεις καβιντιάκι τώρα, να φτιάξεις τον υπολογιστή, να συνδέσεις αυτό, να συνδέσεις το άλλο, να συνδέσεις το παράλληλο, όχι ότι είναι τίποτα τραγικό. Σε 10 λεπτά είσαι έτοιμος. Αλλά δεν είσαι τόσο χύμο όσο είσαι όταν πας να παίξεις απλά ένα δρομολόγιο ή ό,τι να είναι. Εδώ σε μερικά μέρη πρασινίζει λίγο, έτσι έκανε και πέρσι, συνέχεια έτσι κάνει. Αυτό ή θα είναι τίποτα από το χάρτη, να κάνει κανένα conflict. Άντε τον μπαλέτο. Ο μπαλέτος που έλεγε ο Χάρι Κλίν. Αυτό εδώ το δρομολόγιο για να το περπατήσω, έκατσα ένα απόγευμα πολύ χαλαρά, 1-2 ώρες, να δω αν αναβαθμίστηκε κανένα mod, να αναβαθμίσω το ρώσικο στην καινούργια έκδοση, να τα κατεβάσω, αργή σύνδεση που έχουμε. Οπ, μας την πέταξε εδώ. Να πάω το φορτηγό στην ενεργεία όταν αλλάξω εσύ και ιστορίες. Το δεύτερο απόγευμα το είχα φτιαγμένο, περπάτησα λίγο στον προμότσο καμιά ώρα, ξέρεις, έτσι με την καρότσα να δούμε πως πάει, πως έχουμε κανένα bug, καμιά ιστορία. Για το τρίτο απόγευμα, φιλαράκι, σήμερα το κάνω το δρομολόγιο. Αυτό λέω ότι θέλει οργάνωση, αλλά εντάξει, πουστάρω. Με τα μοντάκια δεν είμαι τόσο άνετος. Αν δεν το δοκιμάσω, αν δεν δω τι error βγάζει, τι δεν βγάζει, πού, πώς, γιατί, δεν μπορώ να το ρίξω μέσα στο προφίλ, ξέρεις, κατευθείαν και να αρχίσω να παίζω. Γιατί μπορεί να είναι και ο φόβος από τότε που έχασα το προφίλ στον προμότσο, από conflict και ιστορίες. Αλλά χάνεις χρόνο τώρα έτσι.
δοκιμάσει το ένα ατομό, το δοκιμάσει το άλλο, μέχρι να κατέβει αυτό, να φτιάξει το άλλο. Καλά είπαμε, μεγάλε, άμα δεν θες, παίξε χωρίς μοντάκια. Γύρω στα 30 μοντάκια έχω εγώ σε αυτό το προφίλ τώρα εδώ, χωρίς τους χάρτες. Άραγε, τίποτα. Απορώ ρε φίλε, αυτοί που παίζουν με τους χάρτες, αυτά τα τεράστια τα κόμπο που βγάζουν εκεί κάτι βιντεάκια στο YouTube. Πόσες μέρες κάθονται αυτοί ρε φίλε. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί περισσότερες ώρες τους παίρνει για να βάλουν τα mods του mod manager για να το δοκιμάσουν, παρά να κάνουν δρομολόγιο. Έχουν μερικοί όμως, μερικούς συνδυασμούς. Τώρα φαντάσου πόσο καιρό έχει ένα 43 και χθες προχθές ένα από τα μεγαλύτερα κόμπο το κλείσανε, δηλαδή με τα φιξάκια και τα road connection. Φαντάσου φίλε. Εντάξει, αυτόν το χάρτη εννοείται ότι δεν μπορείς να τον παίξεις από τη μία μέρα στην άλλη. Πρέπει να περιμένεις και ένα μήνα να τα μαζέψεις όλα. Αλλά είπαμε, γούστα είναι αυτά. Εμείς πήγαμε, κοιμηθήκαμε, γυρίσαμε, τα line είναι ακόμη εδώ. Έπιχα καμιά βότκα το βράδυ, φιλαράκι. Ακριώσαν και λίγο παραπάνω, την πέσαν και έπιμουν, τι να κάνω. Παίρνει τηλέφωνο το αφεντικό, λέει πού είσαι, χάλασε το φορτηγό. Και έτσι που λέτε, οι παίχτες των υπολογιστών είναι φτιαγμένοι τώρα από το God of War που έρχεται. Και πιο λίγο λέει για το Uncharted. Εγώ το Uncharted το γουστάρω πιο πολύ φίλε, παρόλο που δεν το έχω παίξει στο PlayStation ποτέ. Τα βιντεάκια έτσι λίγα που έχω δει είναι σαν να παίζει το Tomb Raider. Τα δύο τόνους και έχει πιάσει κόκκινο το Mercedes, φίλε. Με 16 σας μαν. Δεν πάμε καλά. Ρολάρει πάρα πολύ ωραία. Αυτό εδώ θα το αφήσω στον γκαράζ τώρα. Μιας και αν κάνουμε αυτό το δρομολόγιο, δεν υπάρχει κάτι άλλο να δούμε στο Ρωσικό και στο Southern Region. Θα κοιτάξω εγώ να κάνω τη φάση εκεί με το Russian Open Spaces, να το κάνω κανένα τεστάκι να δούμε τι και πώς. Και αν όλα πάνε καλά θα το συνεχίσουμε εκεί το Mercedes. Το Mercedes και ό,τι άλλο old school βρούμε. Φως φίλε το Frosty. Στα mods γραφικών όταν καταλαβαίνεις ότι αλλάζει κάτι, όταν πας να βγάλεις φωτό. Κοίτα να δεις φιλαράκι. Κοίτα εδώ. Το RGB. Στο Late Autumn αυτά εδώ ήταν πιο πάνω. Στο Brutal Weather και στα άλλα τα mod γραφικών που χρησιμοποιούμε είναι προς τα δω. Κάτι έχει να κάνει τώρα με το φως, με το HDR, δεν ξέρω με τι. Μ' αρέσει εδώ που φαίνεται το ντουμάνι από μέσα, εξάλληψε ρε φίλε, εδώ πάνω. Ακούγεται και το χιόνι έξω στο δρόμο, ε. Ωραία φάση. Κοίτα τα νερά ρε φίλε, κάτσε να δούμε τώρα.
Α, είδες πως τον κάνουνε τον πάγο. Σαν να είναι σταθερό και αλλάζει χρώμα, του παγωμένου δηλαδή. Δεν θα μπορούν να το δείξουν αλλιώς στη μηχανή του παιχνιδιού, να υποθέσω. Δεν μας πειράζει καθόλου όμως. Ραδιόφωνο, ρε φίλε. Ωραία στροφιλίκια, ε. Στις 1500 στροφές, μόλις πέφτει από τις 1500, την ψηλιάζεται. Περάσματα ανάμεσα από τα βουνά, πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ εδώ με το Frost ίσως και το αντίθετο. Ότι και να την έχεις κάνει τη διαδρομή, όπως εμείς τώρα εδώ, μέχρι να φτάσουμε στη διασταύρωση παρακάτω για Λακούρτη, το έχουμε προπατήσει αυτό εδώ. Και να την έχεις κάνει τη διαδρομή, αν το βάλεις στο Frost, σου φαίνεται, ρε φίλε, ότι είσαι κάπου που δεν έχεις πάει άλλη φορά. Πες γι' αυτό το σκηνικό. Εγώ πάντως άνετα, για 2-3 χιλιάδες χιλιόμετρα το έπαιζα έτσι με χιονάκι. Εντάξει, εδώ σε εμάς κάτω δεν ρίχνει και τόσο πολύ, τώρα σε αυτές τις χώρες πάνω εκεί. Οδηγούν με χιόνι, φίλε, σχετικά πολύ καιρό. Την έπεσε, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, καμάζι σειρώμενο? Το σταμάτησε τον άνθρωπο κι αυτό. Δεν γλιτώνει κανένας, φίλε. Και είναι και κατηφόρα από εκεί, ε. Σε πιάνουν πάνω στα πράσα, πάνω σε πιάνουν, φίλε. Δες το χιλιομετράκι, σου λες τώρα εδώ που καλά είμαστε. Μέχρι να την ψηλέστης. Πάρτε στο κεφάλι που λες. Μπράβο, μετά το πιζενάδικο εδώ. Είναι η διασταύρωση για Λακούρτη που πάμε εμείς. Κοίτα, ρε φίλε, στον καθρέφτη πίσω, δεν χρειάζεται τόσο ανοιχτές τις στροφές να τις παίρνεις, γιατί κόβουν και οι άξονες τις καρότσες.
Μεγάλη βοήθεια. Α, εδώ τα δέντρα φίλε είναι πολύ ωραία χιονισμένα. Πολύ ωραίο το σκηνικό. Πάρα πολύ ωραία φίλε. Να υπάρχει κανένα ντοκιμαντέρ όπως είχανε για... στον Καναδά είχανε τους δρόμους τους παγωμένους εκεί που... Ice Road Trackers. Να υπάρχει κανένα ρε φίλε για εδώ για τη Ρωσία. Σιβηρία πάνω τίποτα. Πού να τα βάλεις αυτά τα παλιοσίδερα εδώ μπροστά με τόσο μείον. Τα δικά τους εδώ που έχουν πάνω. Ένα υπερσύγχρονο φορτηγό με το πας εδώ σε μείον 40 μείον 50 βαθμούς θα πάρει φιλαράκι, θα πάρει πιστεύω. Από εδώ πάμε κι εμείς. Πάρα πολύ ωραία. Βόη εξεψιονέλ και δεν συμμαζεύεται φίλε που λες το Mercedes. Να θέλουμε να κάνουμε χιλιόμετρα εδώ προς τη Ρωσία και να μην έχουμε χάρτες ρε μεγάλη, καταλαβαίνεις τώρα. Είναι μια άρα δεν αυθύνω τώρα μεγάλα. Ωραία φίλε, τι έχουν φτιάξει εδώ αυτοί. Σιγά ρε. Βετσνάια Σλάβα και Ροίων. Πολύ ωραίο σκηνικό, α. Τι θα έγινε εδώ φίλε, εδώ θα έγινε. Χαμός για να έχουν τέτοια μνημιάρα. Τι έγινε εδώ, έπεσε η γέφυρα. Ο παλιός δρόμος, ναι. Πολλές λίμνες ρε φίλε περάσαμε μέχρι τώρα.
της λίμνης στο κάγκελο φίλε γίνεται εδώ. Λίμνη από δεξιά, λίμνη από αριστερά. Χαμός γίνεται. Μερσεντέ και ο συνάδελφος, αλλά αυτός έχει το άκτορ σου μεγάλη. Ευτυχώς που λέτε παλικάρια, έχουμε και τους μόντερς. Ευτυχώς. Εδώ με είχαμε τα physics, θα έχανε τώρα λέτε σε αυτή την άλλη φορά. Και τα φιλαράκι σημειωτών πάνε όλοι. Φανάρισε έναν φορά πάνω. Ή έχουμε εδώ ρε φίλε. Στρατός. Όχι, αστυνομία είναι. Checkpoint. 20 χιλιόμετρα όριο. Ωραίος. Ωραίες λεπτομέρειες. Εντωμεταξύ στο Russian Open Spaces, σε βιντεάκια που έβλεπα, ο χάρτης σε κάποια φάση έχει χιόνια από... στο χάρτη έχουν χιόνια, χωρίς να χρειάζεται να βάλεις frosting ιστορίες. Γιατί πάει ο χάρτης προς τα δεξιά, προς το Καζακστάν που στα εκεί. Ναι. Ναι ρε φίλε, άμα δεν έχουν αυτή χιόνι, ποιος τα έχει. Αλλά Kurt discovered, το ανακάλυψε από εδώ. Μπράβο. Ωραία. Εμείς λόγω της καρότητας που είναι μεγάλη δεν θα πάμε στο κέντρο του Αλακούρτη. Θα πούμε περιφερειακό. Να πάμε να παραδώσουμε. Αλλά δεν μας περάσει καθόλου. Σχεδόν φτάσαμε φίλε. Τι να είναι αυτό ρε μεγάλη, σαν δεξαμενή του κομβού. Ποτάμια με τα βραχάκια μέσα που σπάει το νερό και στουρίζει και έτσι τα έχουν φτιάξει. Τρέλα φίλε. Έτσι με τα κατεβάσματά μας τα ωραία. Επαγγελματίες.
προσβεστική εδώ στο Αλακούρτι. Οπ. Τι έγινε, μεγάλη, βγάλαμε τα τάγκς. Δεν θέλουμε φωτό με τάγκς. Βγάλαμε. Πόσα τάγκς να βγάλουμε φωτογραφίες, ρε φίλε. Σε κάθε γωνία τάγκς έχουν αυτοί εδώ μνημείο. Κάτω, κι άλλο. Και αυτή εδώ η λεπτομέρεια μου αρέσει. Σε αυτές τις αποθήκες της παλιάς που είναι φτιαγμένες με τσίκους. Πού πας ρε Αλανάκο. Που μερικά κομμάτια είναι σκουριασμένα. Πού πας με το μηχανάκι τέτοιο καιρό. Είμαι κοντομάνικο. Καταλαβαίνω το Θεό τους. Τις καλύτερες συνήθειες είναι αυτές για τον οργανισμό, λέει. Στη σάουνα, εννοείται πριν αλκοόλ, σάουνα και με το που βγεις η αλλαγή θερμοκρασίας. Αρκεί να τη σηκώνεις όμως. Εντάξει, αυτή είναι και εκπαιδευμένη, ρε φίλε. Ένα από τα καλύτερα πράγματα, λέει, για τον ανθρώπινο οργανισμό, για τον ανθρώπινο κορμί. Εδώ παραδίδουμε. Εργοστάσιο είναι, ρε φίλε, τι είναι εδώ. Καμενάδες βλέπω. Περίμενε ότι δεν θα τη δω τη γραμμή με το Frost τώρα. Εδώ τις γραμμές για να παραδώσεις, αλλά εντάξει, χαλαρά. Πάρα πολύ ωραία φιλαράκια. Άψογα, άψογα. Μπράβο, ναι, δεν μπήκαμε από εδώ, έρθαμε από εδώ κάτω. Α, μας έφυγε και αυτό, πολύ ωραία. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα εδώ αν είχε και κάτι άλλο στην πέντσα και μας έβγαινε και ένα δρομολόγιο θα το έκανα, αλλά τι να κάνεις τώρα. 100 χιλιόμετρα. Θα δούμε. Southern Region τον έχουμε γυρίσει, Ρώσικο τον έχουμε γυρίσει, εντάξει, εκτός από τα δρομάκια. Εδώ, εδώ, δεξιά, αριστερά, δεν μπορείς να γυρίσει και όλα. Τα χειρότερα τα έχουμε δει. Λοιπόν, το πάμε το εργαλείο στο γκαράζ και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί. Η Russian Open Space, εσύ, αν έχετε καμιά ιδέα άλλη εσείς για πώς θα δω. Russian Open Space συνδέεται εδώ, κάπου από εδώ, ρε φίλε. Και φεύγει μετά, εδώ μιλάμε για χαμό τώρα. Θα δούμε πώς θα την κάνουμε τη δουλειά. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο. Thank you.